Hey, καλημέρα. Καλημέρα, guys. Μόλις ξύπνησα, κάτσε κάτσε εδώ. Μόλις ξύπνησα και καταλαβαίνετε πως είναι όταν ξυπνάς, έτσι. Και πες να μην έχω βάλει το κινητό μου στο αθόρυβο. Τι κάνετε, πως είστε? Εντάξει. Θεούλης, απλά Θεούλης. Το έχω βάλει στο αθόρυβο πριν, απλά το ξέχασα. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, βρήκατε ωραίες ιδέες. Ναι, παιδιά, δεν δουλεύουμε το ποντίκι της Razer αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε το ποντίκι του laptop. Και αναγκαστικά θα βγει λίγο το βίντεο μάπα. Καλά στα αυτή μου όπως βγει, απλά θα βγει. By the way, η ώρα είναι 2 και 5. Ναι, από ό,τι βλέπετε ξυπνάω από τις μεγάλες ώρες. Στα 12 ώρα ξυπνήσα, μία σηκώθηκα από το κρεβάτι. By the way, το καφέ μου τον έφερα. Πού είναι ο καφές? Ναι, μη μιλήσετε για τις πιτζάμες μου. Είναι με τον Ντάζ. Σκάστε. Αχ, και εσείς το καφέ με κανένα μέσα από... λάπτοπ, θέλω αν μπορείς να με αφήσεις να μπω στο Google. Έλα, τελείων. Ξεκόλλησε. Μπράβο. Ξεκόλλησε. Λοιπόν, ναι, πρέπει να με βλέπω και εμένα τη φάτσα μου. Το φατσουλίνι μου. Γιατί πληκτρολόγα το λάπτοπ ο Νουμπάς? Ναι, αυτό που μόλις ακούσατε να βαράει ήταν το πληκτρολόγιο της Razer, το Black Widow, το χρώμα. Το οποίο το έχω αγαπήσει. Το έχω ξεσκίσει, βρα, παιδί μου. Λοιπόν, να θυμηθώ τα σχόλια που μου κάνατε στο προηγούμενο μου βίντεο, στο unboxing το Testament. Αν θυμάμαι καλά, εκεί πρέπει να ήταν. Copyrights. Τραγουδάω Aerosmith. Μαλάκα, πρώτο με βγάζει στο YouTube. Τι φάση. Ήταν νομίζω στο Testament Brotherhood of Snake το βίντεο, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι και πού ήταν τώρα. Εδώ είμαι. Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν και για τα 10 like και για τις 78 προβολές. Και επίσης το κανάλι επίσημα έχει φτάσει 29 με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μου δώσατε δύο ωραίες ιδέες, αλλά με τη μία, παιδιά, θέλω subs. Γιατί δεν είμαι hack στο YouTube, γιατί subs στο YouTube. Sub for sub, δεν πιάνει ο Μιτζίκι, αλλά τέτοια τα ξέρετε από τους gamers. Τελείωσε, από άλλα. Φύστε με, νιστάζω. Ναι, τη φάση τώρα YouTube, δηλαδή... Παιδιά, αυτό με τα παραθέρα το έχω συγχαθεί λίγο. Έξω φυσάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς θα πάω σχολείο, αλλά θα πάω γιατί είμαι εγώ. Λοιπόν, οι ιδέες που μου ρίξατε. Στον εντάξει, αν με ακούτε για την Gap Group, δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι αυτό. Το Gap Group. Λοιπόν, ένα σλάρι Κορόπουλος πριν από 4 μέρες, έτσι, μου έγραψε: κάνε Q&A κάνε για να μαθαίνουμε και άλλα πράγματα για σένα. Ρε φίλε, εγώ να το κάνω το Q&A, αλλά με τόσα λίγα subs που έχω, όχι Q&A θα κάνω. Δηλαδή τι, θα κάνω ένα 20 λεπτό βίντεο, άντε το πολύ 30 λεπτά να απαντήσω σε ερωταπαντήσεις σας? Όχι. Αλλά εγώ σου απάντησα από κατά, αν το είδες. Κοίτα, για Q&A στο λέω και τώρα, έτσι, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά άμα θες να κάνω, βρες άτομα να μου κάνουν sub, ώστε να βγει ένα ωραίο Q&A βίντεο. Αν και σκέφτομαι να κάνω live stream στο Facebook. Παιδιά, ναι, πραγματικά το σκέφτομαι να κάνω live stream στο Facebook. Όταν είναι να κάνω, θα κάνω βιντεάκι στο YouTube και θα βάλω το link κάτω στο description, στην περιγραφή, ώστε να το πατήσετε το ευλογημένο και να μπείτε μέσα, να με δείτε να... Λοιπόν,
Ο άλλος από κάτω είναι ένας Αντώνης Πουλόπουλο. Ναι, δεν βλέπω καλά, παιδιά, τώρα ξύπνησα. Αντώνης Πουλόπουλος. Με τον τραγουδιστή, τι συγγένεια έχεις, είπαμε Πουλόπουλο. Πολύ ωραία δουλειά, δείξε μας και άλλους δίσκους. Κοίτα φίλε, σε ευχαριστώ για την ιδέα. Το σκέφτομαι σοβαρά γιατί έχω πόσους δίσκους εδώ είναι. Περίμενα να τους μετρήσω. Κατάστατε σε με το κάναμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 δίσκους. Άμα θες να τους κάνω 9 δίσκους unboxing, εγώ τους κάνω τρέχοντα. Απλά δεν θα ανέβουν όλοι μαζί έτσι. Σε ένα βιντεάκι θα τους κάνω ξεχωριστά. Άλλος. Καταρχήν μου έρθει και ένα super χιλιώτη από κάτω. Τον οποίο και καλά δεν το ξέρω. Εννοείται ότι το ξέρω, οι συμμαθητέ ήμασταν. Α, δεν έχει άλλο. Ναι, μου ήρθε ο super χιλιώτη και μου κάνει ωραίο βίντεο τώρα, λέει μου. Ευχαριστώ, ρε super χιλιώτη. Γενικά ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Λοιπόν, δεν ακούσατε το βιντεάκι να ξεκινάει γιατί. Τι ήθελα να πω τώρα, κόλλησα. Α, ναι. Ναι, δεν ακούσατε το βιντεάκι να ξεκινάει γιατί τα ηχεία που έχω συνδέσει επάνω στο λάπτοπ τα έχω κλείσει. Άρα θα ακούγατε και το βίντεο. Για να μην φάμε κανένα copyright από τη YouTube. Και δεν θέλω. Ακόμα δεν ξεκίνησα να τρώω και copyrights. Φόπο παιδιά, κάνει ψόλο και κρύο έξω. Λοιπόν, το κανάλι μας. Ναι, μισό γιατί. Δεν είναι και εύκολο. 29 subs. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι κάνατε 29 subs. Εγώ σας το είπα, αν θέλετε να κάνω Q&A πάλι unboxing βίντεο, κάνω. Α, by the way, σκέφτομαι. Αν όχι από αυτή τη βδομάδα που μπορεί να γίνει το live stream μου ή κάτι παρενφερή, ρε παιδί μου. Ναι, μισό λεπτό. Δώστε μου. Ωραία. Σκέφτομαι να κάνω βιντεάκι GTA 5 online. Ναι, παιδιά, sorry, αλλά χασμουριέ μου γιατί τώρα ξύπνησα. Σκέφτομαι να... By the way, στην υγεία σας, τον καφέ. Πω, μαλακάκια. Α, και εγώ μπε. Α, λοιπόν, σκέφτηκα να κάνω βιντεάκι GTA 5 online. By the way, μαλάκα με βλέπω και είμαι πολύ γαμάτος έτσι. Φτιάχνουμε μόνος μου. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνω βιντεάκι GT 5. Ναι, Grand Theft Auto 5 online. Καταλάβατε τι εννοώ, GTA 5 online. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω στο βιντεάκι στο GTA 5, στο GTA 5 online, γαμώ την πουτάνα μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Κώστα, μάθε να μιλάς. Στο GTA 5 online, δεν ξέρω, μπορείτε να με δείτε να μαλακίζομαι. Who knows? Μπορεί. Αλλά μπορεί και να πιάσει κιόλας. Και μου είπατε να κάνω και unboxing τα... Μου ήρθε ένας φίλος στο chat και μου λέει, γιατί δεν κάνεις unboxing, δεν κάνεις το πληκτρόλιο και το ποτήρι της ρέσης, είσαι σοβαρός. Θες να το ξαναβάλω μέσα στο κουτί του? Όχι, δεν είναι λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Είναι το πληκτρολόγιο της Razer. Όπα. Είναι το πληκτρολόγιο της Razer, τον πλάγου, είναι το χρώμα. Και κοίτα, όταν το πατάς δεν είναι σαν τα public που σου κλείνει. Εμένα συνεχίζει και το κάνει. Λοιπόν, το παιχνίδι του. Παιδιά, sorry που ρε, μάνα. Αλλά λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μπορεί να κάνω GTA 5 online βίντεο. Μπορεί να κάνω live stream στο Facebook. Μου είπανε και μερικοί φίλοι μου, κάνε στο Twitch ρε μαντά. Ρε γκάς, κάνε καλύτερα στο Twitch. Παιδιά, δεν ξέρω να το λειτουργώ το OBS. Και αν κάνω... αν κάνω live stream στο Twitch θα λαγκάρω γιατί έχω σίτα για σύνδεση. Συγγνώμη που κοιτάω την οθόνη και δεν κοιτάω την κάμερα, αλλά παιδιά, εγκέφαλος δεν λειτουργεί άμα δεν πιω μια κούπα καφέ τουλάχιστον. Όχι κούπα κανονική, κούπα τέτοια μεγάλη. Όπως είναι αυτή, με τον Άγιο Βασίλη, που είναι σε χρουλιάρι.
Λοιπόν, θα λαγκάρω γιατί έχω σίτα και η σίτα δεν πολύ βοηθά να κάνω live stream. Εκτός αν τα κατεβάσω όλα. Βγάλω το κινητό μου από το ίντερνετ, βγάλω το tablet της μάνας μου, τα βγάλω όλα ρε. Εγώ και το ίντερνετ να το κατεβάσω καθόλου να φύγει. Αλλά κάτι θα κάνω, δηλαδή για το Twitch όταν μάθω να δουλεύω καλά το OBS θα κάνω. Α, μπορεί να κάνω στο κανάλι μου, θα μπορεί να φτιάξω intro. Ετοιμαστείτε. Τώρα για εξοπλισμό που χρειάζομαι, παιδιά, δεν ξέρω πότε. Για εξοπλισμό, γιατί θα πάρω μια κάμερα που μου πρότεινε ο φίλος Radigree Gamer και δεν ξέρω πώς έχει αυτή και μάλλον θα μας δώσει λεφτά να πάω να την πάρω. Συγγνώμη, αλλά τώρα ξεκίνησε να κάνω κανάλι στο YouTube. Τι θέλετε τώρα? Έχουμε κρίση. Fuck you. Όχι, δεν σας αγαπάω. Έτσι, αλλά... Α, by the way, έχω κάτι μετά κασέτες εδώ, άσχετο για unboxing. Α, τώρα τι unboxing να κάνεις με τις κασέτες ήχου. Ναι, όποιος δεν καταλάβει τι εννοώ κασέτες ήχου. Ενώ αυτό το ωραίο το πράγμα που το βάζεις κάποτε ο πατέρας στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου, να είναι ένα μικρό, δηλαδή τουλάχιστον να είστε στην ηλικία τη δικιά μου 20 χρονών, τα είχατε προλάβει τα κασετόφωνα. Το βάζει έτσι. Εμένα, τουλάχιστον ο πατέρας μου έτσι την έβαζε. Έμπαινε έτσι και μετά έβγαινε. Και απλά τη γύριζε και την ξανάβαζε μέσα. Λοιπόν, ναι, ακούω και μάνογορ, σκάστε. Απλά, άμα θέλετε να κάνω Q&A βίντεο, γιατί όχι, άνετα. Άνετος. Για Q&A. Αυτή τη στιγμή ακούγεται ο Σωλήνας. Έλεος ρε μάνα, τώρα βρήκες να κάνεις μπάνιο. Anyway, λοιπόν, αυτά από μένα, όχι, τι αυτά από μένα ρε μαλάκα, τι κάνω. Ρωτήστε με διάφορες βλακίες άμα θέλετε να το κάνω Q&A το βιντεάκι, δεν έχω θέμα, απλά να ξέρετε θα καθυστερήσει γιατί είναι Τετάρτη σήμερα, σήμερα θα το δείτε λίγα το βιντεό, ή μάλλον θα το δείτε αύριο και η ώρα είναι 2 και ούτε καν 2. Α, 2 και 4. Παιδιά, να κοιτάω την ώρα γιατί πρέπει κατά τις 3 ώρα να φύγω για να πάω σχολείο. Γι' αυτό δεν έχω φάει, δεν έχω φτιαχτεί για σχολείο τίποτα. Με το που σηκώθηκα, το μόνο που έκανα, δείτε και πίσω, έστρωσα. Η κοπέλα που μου είπε για τον Μπόμπ Σουγκαράκι, καταλαβαίνει τι εννοώ. Ο Μπόμπ μπήκε πάλι στην κάμερα. Μπράβο, Μπόμπ. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ναι, απλά έστρωσα το κρεβάτι μου. Αου, έκανα κράκ η μέση μου. Λοιπόν, έστρωσα το κρεβάτι μου, έβαλα τον καφέ να γίνεται και απλά ήρθα να κάνω βίντεο. Λοιπόν, αν είναι να μου κάνετε Q&A βίντεο, κάντε μου ερωτήσεις, θα το κάνω. Θα κάνω Q&A βίντεο. Δηλαδή, θέλετε να κάνουμε Q&A, κάνουμε Q&A. Ωραία, λοιπόν, έρχομαι. Έρχεστε, κάντε μου ερωτήσεις και θα κάνω βιντεάκι που τις απαντάω. Δεν υπάρχει θέμα. Θέλετε να κάνω και ένα unboxing με τους δίσκους. Και αυτό θα το κάνω. Παιδιά, ένα-ένα. Please. Λοιπόν, αυτά από μένα. Πάντως, αν θέλετε για Q&A βίντεο, ψήνομαι άγρια, με ψήσατε λίγο. Έτσι, κάντε μου ερωτήσεις από κάτω στα σχόλια και στα comments και πείτε μου, έγκας, ξέρω πόσο χρόνο είσαι, π.χ. τι φαγητά σας αρέσουν. Αν και στο φαΐ σας το λέμε λίγο Του. Ρε, κόλλησα. Είμαι λίγο ζών. Τρώω. Είμαι άστο. Λοιπόν, πω πω μαλάκα θέλω ξύσμα, έτσι. Ναι, όταν είμαι ξυσμένος σε μικρό ρεός, δυο μηνάκια, ξέρετε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Κάντε ένα like, ένα share και ένα subs ώστε να βοηθήσει το κανάλι μου να ανέβει. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Να ακούτε τη μουσική που αγαπάτε. Και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Bye!